ανοίξουμε το κεφάλαιο με τη σκόνη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν ένα θέμα το οποίο μας έτσι και χθες ασχοληθήκαμε, θα ασχοληθούμε και σήμερα, να καλημερίσουμε τον κύριο Σαββίδη και να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία του στην εκπομπή. Γεια σας, κύριε Σαββίδη μου, καλημέρα. Καλημέρα και σας. Λοιπόν, είναι όντως γεγονός ότι η σκόνη μας ήρθε για να μείνει, ενώ δεν ήταν όπως ήταν πιο παλιά τα πράγματα. Ωραία. Ένα μεγάλο κεφάλαιο αυτό που αναφέρετε. Εμείς υποστηρίζουμε ότι η σκόνη ήταν πάντα εδώ. Η διαφορά της σύγχρονης εποχής είναι ότι οι αρμόδιες αρχές άρχισαν να ενημερώνουν τον κόσμο. Παγιά δεν υπήρχε η ενημέρωση αυτή. Άρα έχουμε και, έχουμε και καλύτερα μέσα, λέτε, για να εντοπίζουμε είτε για να καταγράφουμε. Ενημέρωση για κινητά. Έχουμε φτιάξει ιστοσελίδα. Όταν έχει επεισόδιο σκόνη, συνεχώς είμαστε στα ράδια, στις τηλεοράσεις, με τη βοήθεια τη δική σας. Ενημερώνουμε τον κόσμο, ενημερώνουμε τους εργαζόμενους, τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η εγκύτητα της Κύπρου με αυτές τις περιοχές υπήρχε πάντα. Αυτά τα φαινόμενα υπήρχαν πάντα. Τα επεισόδια σκόνης υπήρχαν από πάντα εδώ στην περιοχή. Απλά δεν υπήρχε κάποιος να ενημερώσει, να πει κάποια πράγματα για αυτά τα φαινόμενα. Άρα ήταν και παρατεταμένα όπως είναι τώρα, για παράδειγμα. Ναι, ωραία. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Mm-hmm. Κάποιοι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι δεν ήταν παρατεταμένα. Εμείς την παρατήρηση τη σχετική την έχουμε μέσα από τους σταθμούς τα τελευταία 20-25 χρόνια. Την ενημέρωση προς το κοινό την κάνουμε με το mobile application, με την εφαρμογή για κινητά τα τελευταία 4 χρόνια, με την ιστοσελίδα τα τελευταία 10 χρόνια. Μάλιστα. Η παρατήρηση δική μας τα τελευταία 20 χρόνια που κάνουμε μετρήσεις είναι ότι παρατηρείται ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν αυξηθεί οι μέρες των επεισοδίων. Μάλιστα. Όχι η ένταση. Mm-hmm. Δηλαδή οι συγκεντρώσεις έχουν καταγράψει παλαιότερα χρόνια πολύ πιο ψηλές. Ναι, αυτό σωστό. Που έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, απλά θέλουμε αρκετά χρόνια για να διαπιστώσουμε αν αυτό είναι η παρατήρηση αυτή είναι μόνιμη ή όχι, ότι έχουν αυξηθεί οι μέρες των επεισοδίων. Άρα στα, δηλαδή, στα επόμενα 15-20 χρόνια. Ναι, άρα στα επόμενα 15-20 χρόνια θα δούμε αν αυτό είναι κάτι η παρατεταμένη, ας πούμε, σκόνη που υπάρχει. Αυτό παρατηρήθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα 10-15 χρόνια. Το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Το καταλαβαίνω. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, εσείς, επειδή έχετε τις μετρήσεις και ενημερώνετε τον κόσμο, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να μας εξηγήσετε κάτι. Επειδή υπάρχουν οι βαθμίδες, είναι το πράσινο, το κίτρινο, ναι, το πορτοκαλί και το κόκκινο. Μάλιστα. Όταν υπάρχει το κίτρινο χρώμα, για παράδειγμα. Εντάξει, το πράσινο ξέρουμε ότι είμαστε καλά. Όταν είναι πράσινο και όταν είναι χαμηλά. Μάλιστα. Τα 2 PM είμαστε καλά. Λοιπόν, όταν είμαστε στο κίτρινο, θα βγάλετε προειδοποίηση, ενώ είναι κάτι το οποίο επηρεάζει. Ωραία. Κοιτάξτε, να σας πω 2-3 πράγματα έτσι απλά για να βοηθήσουμε. Παρακαλώ. Η οριακή τιμή για, για τα αερώμενα σωματίδια, τα α-σίγμα-10, στα οποία η σκόνη είναι μέρος αυτών των σωματιδίων, με βάση την νομοθεσία την ευρωπαϊκή και την κυπριακή, είναι στα 50 μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο αέρα ημερήσια μέση τιμή. Εμείς το κοινό και παρακολουθούμε οριές τιμές και με βάση αυτές τις οριές τιμές προχωρούμε σε έκδοση ή όχι ανακοίνωσης. Mm-hmm. Επίσης έχουμε θέσει κάποια κριτήρια. Έχουμε 7 σταθμούς διαφορετικούς οι οποίοι διαθέτουν αυτά τα όργανα, οι οποίοι είναι διασκορπισμένοι σε όλη την νήσο. Και έχουμε και έναν πολύ σημαντικό σταθμό, το σταθμό υποβάθρου, ο οποίος σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους υπάρχει μια διαφορετικότητα ότι δεν επηρεάζεται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ως επί το πλείστον, όταν η τιμή αυτού του σταθμού ανέβει, σχεδόν αποκλειστικά και με μεγάλη βεβαιότητα μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, όπως είναι η μεταφορά σκόνης από το εξωτερικό. Μάλιστα. Μάλιστα. Ως εκ τούτου, πάμε για τις διαβαθμίσεις. Υπάρχει μια, ας πούμε, κατάταξη την οποία έχουμε κάνει εμείς ως αρμόδια και με τις παρατηρήσεις αυτών των χρόνων. Το πράσινο είναι ελεύθερη μετακίνηση, η κίνηση πολιτών, ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού εργαζομένων σε ανοιχτούς χώρους. Κίτρινο είναι μια συσσαγωγικά ανησυχία και παρακολούθηση των τιμών, γιατί υπάρχει κάτι στην ατμόσφαιρα το οποίο αυξάνεται και το οποίο το έχουμε υποστενή παρακολούθηση και όταν και αν χρειαστεί προχωρούμε σε σχετικές ανακοινώσεις. Ας πούμε ότι το κίτρινο είναι απλά να μας κάνει έναν alert
ότι κάτι συμβαίνει στην ατμόσφαιρα. Σε εμάς τους πολίτες που δεν είμαστε εκεί στο γραφείο, ναι, και δεν είμαστε ειδικοί, τι σημαίνει το κίτρινο? Το κίτρινο βγαίνω έξω ή δεν βγαίνω έξω, για παράδειγμα, δεν, ναι, χρειάζεται. Για μας είναι βγαίνω. Είναι συγκεντρώσεις λίγο πάνω από το 50. Ναι, είναι συγκεντρώσεις λίγο από το 50, κάτω από το 100, οι οποίες δεν είναι σε πολύ ανησυχητικά επίπεδα. Θεωρούμε ότι εάν δεν έχουμε οποιαδήποτε ευαισθησία, δύσκολα θα επηρεάσει ο αναπνευστικό σύστημα ή και τέλος πάντων την υγεία, την ανθρώπινη. Μετά, όταν ξεφύγουμε από το 100, αδειαεί σε επίπεδο πορτοκαλί και κόκκινο, εμείς βγαίνουμε αμέσως σε σχετική ανακοίνωση. Στο κίτρινο για μας είναι μια προειδοποίηση να παρακολουθούμε τις τιμές, μήπως και ανέβουν σε επίπεδα επικίνδυνα, εννοώντας πορτοκαλί και κόκκινο. Μάλιστα. Για να προχωρήσουμε στις εκδόσεις ανακοίνωσης. Μάλιστα. Πάντως τώρα βλέπω στο air quality, γιατί το έχω τώρα εδώ ανοιχτό και βλέπω, ναι, ναι, τι ακριβώς συμβαίνει. Σε τρία σημεία παρατηρείται κίτρινο. Βεβαίως, λέω στους τηλεθεατές κάθε πρωί γύρω στις 7 η ώρα ότι είναι πράσινο, αλλά μέχρι τελειώσει η εκπομπή γίνονται όλα κίτρινα στις τελευταίες μέρες. Ναι, έχει άλλη ιδιαίτερη σημασία αυτό που λέτε και είναι παρατηρημένο. Δεν είναι αντιπροσωπευτικά οι τιμές μεταξύ 7 με 9, με την έννοια ότι έχουμε ένα αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση. Σωστό. Ειδικά όταν είναι ανοιχτά τα σχολεία, ειδικά όταν είναι. Οπότε οι αυξημένες συγκεντρώσεις στις κέντρα των πόλεων κατά τις ώρες 7 με 9 το πρωί, ως επιτοπλίστο οφείλεται στην κυκλοφοριακή κίνηση. Άρα να μην με ακούνε εμένα, κύριε Σαββίδη μου, να περιμένουν να τελειώσει η εκπομπή και να βάζουν το air quality να βλέπουν από μόνοι τους αν θέλουν να ενημερωθούν. Ακριβώς. Ναι, 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 όχι. Καλά λέτε. Καλά κάνετε και το λέτε. Δεν έχει αυτό θέμα. Αυτό θα ήταν το καλύτερο, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή εγώ συνέχεια να σας ευχηθώ. Καλημέρα. Λοιπόν, έχω, κυρίες και κύριοι, την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για τη Σκόνη. Είναι η τελευταία εγκύκλιος που έχει πάει στα σχολεία και ήταν στην ίδια περίοδο βεβαίως που είχαμε και την COVID. Έτσι, αλλά εγώ θα μιλήσω μόνο για τη Σκόνη, γιατί υπάρχει εδώ. Οι διευθύνσεις, λέει, των σχολείων έχουν την ευθύνη για άμεση και καθημερινή ενημέρωση για τα επίπεδα σκόνης, τις τιμές συγκέντρωσης εισπνευσίμων αιωρούμενων σωματιδίων. Λοιπόν, μπορούν να το κάνουν οι διευθύνσεις όπως το κάνουμε και εμείς μέσω του Air Quality. Και τονίζεται ότι αποτελεί ευθύνη της διεύθυνσης του κάθε σχολείου να ενημερώνεται για τα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα και να πράττει ανάλογα και όχι να αναμένει την αποστολή εγκυκλίου για να ενεργήσει, αφού τα επίπεδα σκόνης διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή, εννοείται, και μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άρα, το κάθε σχολείο πρέπει να έχει τον υπεύθυνό του, ο οποίος θα οριστεί και θα του πούν: είσαι υπεύθυνος για να κοιτάζεις, να βλέπεις τα επίπεδα σκόνης στην ατμόσφαιρα στο σημείο που είμαστε, γιατί αλλάζουν από σημείο σε σημείο, αλλάζουν από επαρχία σε επαρχία, δεν είναι το ίδιο. Μια πόλη μπορεί να είναι κόκκινο, άλλη πόλη μπορεί να είναι κίτρινο. Και από όσο μας εξήγησε πιο πριν ο κύριος Σαββίδης, έχει διαφορά το κίτρινο από το πορτοκαλί. Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τις σήμανσεις, αυτό που ισχύει στα σχολεία είναι αυτό που μας είπε και ο κύριος Σαββίδης. Πράσινη σήμανση, όλες οι δραστηριότητες του σχολείου διεξάγονται κανονικά. Κίτρινη σήμανση, όλες οι δραστηριότητες του σχολείου διεξάγονται κανονικά. Όμως, συστήνεται η παρακολούθηση των παιδιών με διαγνωσμένα προβλήματα υγείας που πιθανόν η υγεία τους να επιδεινώνεται με την παρουσία αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Έτσι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν το παιδί σας ξέρετε ότι έχει θέμα με αλλεργίες ή με οτιδήποτε, θα μπορείτε και μέσα με τον γιατρό σας να μιλήσετε, τον παιδίατρο, και να πάρετε ένα χαρτί στο σχολείο για να ξέρουν και στο σχολείο ότι και με κίτρινη σήμανση το παιδί μου έχει πρόβλημα. Δεν είναι κακό να το κάνετε. Σίγουρα είναι πολύ καλύτερο. Λοιπόν, υπάρχει τώρα η πορτοκαλί σήμανση. Που τι σημαίνει? Ότι ακυρώνονται όλες οι υπαίθριες δραστηριότητες εντός και εκτός του σχολικού χώρου, σχολικές εκδρομές, εκδηλώσεις κτλ. Βεβαίως, το μάθημα της φυσικής αγωγής να αποφεύγεται, ίσα-ίσα, αν η εκδήλωση δεν γίνει, θα γίνει γυμναστική, που θα τρέχουν τα παιδιά και θα παίρνουν και πιο έτσι μεγάλες ανάσες. Δεν γίνεται. Και βεβαίως, η κόκκινη σήμανση ότι ακυρώνονται όλες οι υπαίθριες δραστηριότητες εντός και εκτός του σχολικού χώρου, περιορισμός σε μετακίνηση σε υπαίθριους χώρους και μόνο με χρήση μάσκας. Μόνο με χρήση μάσκας. Και επίσης, βεβαίως, δεν γίνεται γυμναστική. Κατά τα διαλύματα τώρα στο σχολείο, η διακίνηση των μαθητών γίνεται μόνο για τα απαραίτητα, να πάνε εκεί που πρέπει. Και σε περίπτωση
ανεπιθύμητων συμπτωμάτων λόγω σκόνης, συνίσταται η επίσκεψη στον θεράποντα ιατρό στο σχολείο ή σε τμήματα πρώτων βοηθειών σε συνεννόηση με τον γονέα ή τον κηδεμόνα. Λοιπόν, επισημαίνεται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες σε επεισόδιο σκόνης θα πρέπει να έχουν τη δική τους χειρουργική μάσκα, την οποία θα φέρουν από το σπίτι. Γιατί χθες ο πολύ καλός τηλεθεατής, ο Εμίλιος, αν δεν κάνω λάθος, μας έστειλε μήνυμα ότι το 18 η κυβέρνηση έδινε μάσκες για τη σκόνη και πήγαινε η κάθε διεύθυνση του σχολείου και έπαιρνε από τα επαρχιακά. Όχι. Το κάθε παιδάκι θα πρέπει να παίρνει την μάσκα από το σπίτι του.